Εμείς θα πάμε τώρα σε ένα πολύ ξεχωριστό θέμα. Φαίνεται απλό το θέμα, ένα θέμα καθημερινότητας, αλλά έχει πολλά μηνύματα, προκύπτουν πολλά μηνύματα. Θα συνομιλήσουμε την Νικολέτα Κοκολάκη, φοιτήτρια παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών. Νικολέτα, να σου μιλήσω στον Ενικό, αν μου επιτρέπεις. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Την καλησπέρα από Ηράκλειο, από Κρήτη. Την καλησπέρα από Αθήνα. Λοιπόν, προχώρησε σε μία πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Έντονη και η απήχηση στο YouTube, ανέβασε αυτό το βιντεάκι, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Σωστά. Ναι. Πριν μπούμε λοιπόν και πούμε περισσότερα, να πάρουμε μία γεύση και επανερχόμαστε. Μπάνιο στο γυαλό, πήγε στο γυαλό για να αλουστεί, απ' τη ζεστή για να δροσιστεί. Μα ήτανε η θάλασσα βαθιά και δεν ήξερε να κολυμπά, κι έτσι με την πρώτη βουτιά κόλλησε στου πάτου τα νερά. Ρε βουνό, βρε βουναλάκι, η κορφή σου με ένα νησάκι, κι οι χαραβλές σου κρυζώνες για δελφίνια και γοργόνες. Λοιπόν, πήραμε μία γεύση. Νικολέτα, είναι ίσως το αγαπημένο τραγούδι, η αγαπημένη μελωδία, η αγαπημένη στίχη των παιδιών. Εκεί δημοτικό, Τετάρτη, Πέμπτη, το πολύ, Τετάρτη σίγουρα. Πραγματικά. Έχουμε μεγαλώσει όλοι με αυτό το τραγούδι, μικροί και μεγάλοι. Και δεν υπάρχουν πολλά παιδικά τραγούδια στο YouTube που να γίνονται στην νοηματική και είναι κρίμα να μην είναι προσβάσιμα. Και επιβεβαιώνεις ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος ενός εκπαιδευτικού. Πήρες αυτό το τραγουδάκι, έβαλες το κινητό απέναντι, αν δεν κάνω λάθος, Ναι. Και κατέγραψες αυτή την πολύ όμορφη στιγμή, καθώς μεταφέρεις αυτό το τραγούδι, τα λόγια του, τη μελωδία του και στην νοηματική γλώσσα. Ναι. Προσπάθησα. Τώρα είμαι στο τέταρτο επίπεδο της νοηματικής. Το καλοκαίρι θα δώσω για το πρώτο μου πτυχίο, για την επάρκεια. Ναι. Και έκανα μία προσπάθεια όσο πιο καλά μπορώ να το αποδώσω στην νοηματική. Αφορμή στάθηκε κάποιο περιστατικό συγκεκριμένο? Όταν προχωρούμε έτσι σε όμορφες κινήσεις, κάτι κρύβεται από πίσω. Δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο, απλώς επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και ακριβώς επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και η νοηματική και την αγαπάω πάρα πολύ, γιατί είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα γλώσσα, είπα να το προσπαθήσω και δεν περιμένω ότι θα έχει τόσο πολύ απήχηση. Έχει απήχηση, σωστά. Έχει πάρα πολύ απήχηση και στο YouTube και στο TikTok, που είναι μια πολύ πρόσφατη πλατφόρμα που ανεβάζουμε βιντεάκια κτλ. Και είναι πάρα πολύ όμορφο να υπάρχουν τόσες θετικές αντιδράσεις από τον κόσμο. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η κίνησή σου να μεταφέρεις αυτό το τραγούδι και στην νοηματική αποτελεί την αρχή, θα ακολουθήσουν και άλλα τραγούδια? Εννοείται πως θα ακολουθήσουν και άλλα τραγούδια. Τώρα ειδικά που είδα ότι έχει τόση απήχηση και ότι ο κόσμος στα σχόλια μου γράφει ότι ήδη μου ζητήσαν και παραγγελίες τι θέλουν ένα το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και είμαι πολύ χαρούμενη. Το επόμενο τραγούδι ποιο θα είναι? Πιθανότατα θα είναι το Ελεφαντάκι. Α, θα είναι το Ελεφαντάκι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα μεταδώσουμε και, και αυτό το τραγούδι. Το μήνυμα το οποίο στέλνεις, ποιο είναι? Το μήνυμα το οποίο βγαίνει μέσα από αυτή την πρωτοβουλία σου, ποιο είναι?
ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλό να μάθουμε νοηματική, γιατί είναι μία γλώσσα η οποία απλά θα σου ανοίξει πάρα πολλούς ορίζοντες και θα δεις τον κόσμο με άλλα μάτια και την ίδια σου τη γλώσσα και είναι πάρα πολύ όμορφη γλώσσα και αλήθεια, μακάρι να τη δίδασκαν στα σχολεία. Είσαι φοιτήτρια, ολοκληρώνεις σπουδές, έχεις ολοκληρώσει. Ναι, είμαι στο 4ο έτος στο παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης στην Πάτρα και τώρα τελειώνω σιγά σιγά. Στόχος να ασχοληθείς μετά με την ειδική αγωγή? Ναι, θα ήθελα είτε να ασχοληθώ με τη διερμηνία, να συνεχίσω τις σπουδές μου δηλαδή και στην νοηματική, είτε να μπω σε κάποιο σχολείο κοφών, που μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό. Μάλιστα, το παράδοξο βέβαια, παρά το επίθετο κοκολάκι, δεν έχει σχέση η καταγωγή με την Κρήτη. Μας το ξεκαθάρισες αυτό. Εγώ δεν έχω σχέση με την Κρήτη. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες ρίζες, αλλά εγώ είμαι από την Αθήνα. Την επόμενη φορά που θα βγούμε, θα κάνεις και ένα ρεπορτάζ, θα μας πεις την καταγωγή σου, θα το ψάξεις. Εννοείται. Θα ψάξω το γενεαλογικό μου δέντρο και θα σας πω. Λοιπόν, Νικολέτα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μπράβο. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σου. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεχωριστό θέμα να μπούμε όλοι, όσοι δεν το παρακολούθησαν από εδώ, ξέρω εγώ, ή δεν το ξέρατε, να μπείτε στο YouTube, να πατήσετε και να το βρείτε. Λοιπόν.